Ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να προλογίσω τον κύριο Κατσιμακλή. Ο κύριος Κατσιμακλής είναι ο υπεύθυνος του προγράμματος ΤΑΒΗ του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Μας έχει δώσει σημαντική βοήθεια και μας έχει βοηθήσει να αναπτύξουμε πάρα πολύ αυτό το πρόγραμμα και γι' αυτό πρέπει να του πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ, όπου θα μας μιλήσει για την βαλβίδα, την Accurate, την EO2. Κύριε Κατσιμακλή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαστροπιστόπουλε. Στα επόμενα 10 λεπτά θα παρουσιάσουμε τη νέα βαλβίδα, Accurate Neo 2, δηλαδή την εξέλιξη της βαλβίδας η οποία χρησιμοποιήθηκε στις μελέτες Scope 1 και Scope 2 που σας ανέλησε πριν ο κύριος Μαστροκοστόπουλος. Η Accurate Neo 2 είναι η τρίτη γενεά μιας οικογένειας βαλβίδων. Η πρώτη βαλβίδα Accurate γινόταν η εμφυτευτή της διακορυφαία με CE-Mark το 2012. Η εξέλιξή της ήταν η Accurate Neo που έγιναν οι μελέτες Scope 1 και Scope 2 που μπορούσε να εμφυτευτεί διαμοιραία και διακορυφαία. Και η εξέλιξη της Accurate Neo, η Accurate Neo 2, η οποία μέχρι στιγμής εμφυτεύεται μόνο διαμοιραία. Για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε την καινούργια βαλβίδα, πρέπει να ξέρουμε την προηγούμενη, δηλαδή την Accurate Neo. Η Accurate Neo είναι μια βαλβίδα η οποία αποτελείται από τρία μέρη, θα λέγαμε. Το πρώτο είναι το μεταλλικός σκελετός, ο οποίος αποτελείται από νητινόλη. Είναι ένα κράμα που έχει ενεργειακή μνήμη θερμοκρασίας. Το μεταλλικό πλέγμα αποτελείται από τρία μέρη, από τρία μεγάλα τόξα τα οποία σταθεροποιούν τη βαλβίδα κατά τη διάρκεια της εμφύτευσης, από τα οποία σας τα δείχνω τώρα εδώ. Αμέσως μετά είναι η πάνω στεφάνι. Στην πάνω στεφάνι παγιδεύονται οι αυτόχρονες γλοχίνες κατά τη διάρκεια της εμφύτευσης και είναι και η κάτω στεφάνι, την οποία τη βλέπουμε εδώ, όπου κάνει την μικρότερη δυνατή διείσδυση μέσα στο χώρο εξώθησης της αριστεράς κοιλίας και με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη μικρότερη εμπλοκή στο αγωγό σύστημα. Το δεύτερο μέρος είναι η βαλβίδα. Η βαλβίδα αποτελείται από από περικάρδιο χείρου και έχει υποστεί μια επεξεργασία έτσι ώστε να μην μπορεί να παρουσιάσει γρήγορη επασβέστωση και να έχουμε χαμηλές διαβαλβιδικές κλίσεις πίεσης και επίσης αποτελείται από την περικαρδιακή φούστα με την οποία, όπως σας δείχνω εδώ, όπου μπορούμε έτσι και μειώνουμε τις παραβαλβιδικές διαφυγές. Η βαλβίδα αυτή μπορεί να εμφυτεύεται σε αρρωτικούς δαχτυλίους από 21 ως 27 χιλιοστά, μιλάμε για διαμέτρους. Εδώ βλέπουμε την βαλβίδα, την Accurate Neo, όχι τη 2, το ύψος της και τα χαρακτηριστικά της ως προς τη διάμετρό της. Υπάρχουν τρία μεγέθη, 23, 25 και 27 χιλιοστά. Μιλάμε πάντα για διαμέτρους και μπορούν να εμφυτεύονται σε αντίστοιχους δαχτυλίους. Η εξέλιξη της Accurate Neo είναι η Accurate Neo 2 όπως τη βλέπουμε εδώ. Και γιατί θα θέλαμε να βελτιώσουμε μια βαλβίδα που βασικά μας πήγαινε καλά? Θα θέλαμε πρώτα απ' όλα στην καινούργια βαλβίδα να διατηρήσουμε τα καλά χαρακτηριστικά της προηγούμενης βαλβίδας, τα οποία ποια ήτανε? Είναι ότι η βαλβίδα είναι υπερβαλβιδικά, δηλαδή ανοίγει και λειτουργεί υπερβαλβιδικά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαμε να πετυχαίνουμε χαμηλότερα gradient και να έχουμε μεγαλύτερο στόμιο στην αορτική βαλβίδα. Επίσης, είναι πάλι αυτοεκτινόμενη. Και τι θα θέλαμε? Θα θέλαμε να γίνει πιο ακριβής και πιο ασφαλής η εμφύτευση και να έχουμε μικρότερες παραβαλβιδικές διαφυγές, όπως είπε και πριν ο κύριος Μαστροκοστόπουλος, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα είχαμε μικρότερες
λιγότερες μεταδιαστολές, λιγότερη χρήση σκιαγραφικού, λιγότερα επεισόδια οξείας νεφρικής ανεπάρκειας. Οπότε τι έγινε, προσπάθησαν και μεγάλωσαν το pericardial skirt, δηλαδή τη φούστα, θα λέγαμε, που ήταν στην κάτω στεφάνη, που βλέπουμε εδώ. Αυτή η φούστα μεγάλωσε και έφτασε μέχρι το upper crown, μέχρι την πάνω στεφάνη, με αυτό το αποτέλεσμα επελπιστούν να μειώσουν κατά πολύ τις παραβαλβιδικές διαφυγές. Εδώ βλέπουμε πώς την τοποθετούμε, πώς την εμφυτεύουμε. Σας έδειξε και πριν στο περιστατικό ο κύριος Μαστροκοστόπουλος. Εδώ γίνεται η σωστή τοποθέτηση της βαλβίδος πριν την έκπτυξη. Εδώ βλέπουμε πώς αρχίζουμε να ανοίγουμε τη βαλβίδα. Βλέπουμε σχηματικά και από κάτω. Εδώ έχει ανοίξει το πάνω μέρος της βαλβίδας. Είναι μια βαλβίδα αυτεπτυσσόμενη που ανοίγει αντίθετα από ό,τι οι προηγούμενες βαλβίδες, από ό,τι οι βαλβίδες οι άλλες γνωστές, όπως η Evolut R, η Evolut Pro ή όπως η Portico. Ανοίγει από την κορυφή προς τα κάτω και ακριβώς δίπλα βλέπουμε τη βαλβίδα πλήρως εκτυγμένη. Το θικάρι που χρησιμοποιούμε πια για την εμφύτευση της Accurate είναι 14 φρέν, είναι ένα υδρόφυλλο θικάρι με το οποίο μπορούμε και ελαττώνουμε κατά πολύ το τραύμα του αγκίου της μοιραίας αρτηρίας. Εδώ βλέπουμε πώς λειτουργεί ακριβώς δεξιά κάτω το θικάρι αυτό, το οποίο τι κάνει, είναι three-fold, έχει τρεις πτυχές. Όταν περνάει η βαλβίδα από μέσα, ανοίγει το θικάρι, έτσι δεν τραυματίζεται το αγκείο, και αφού περνάει η βαλβίδα και έρχεται το delivery system, το θικάρι μπορεί και έχει την προηγούμενη διάμετρό του. Εδώ είναι το θικάρι στην πλήρη έκπτυξή του και εδώ είναι το delivery system, το οποίο δεν έχει μεγάλες διαφορές από το delivery system της προηγούμενης βαλβίδας. Είναι αρκετά εύκοπτο, ευλίγιστο και πολύ απλό στη χρήση του. Εδώ ακριβώς είναι η μεγάλη βελτίωση που έγινε πάνω στην Accurate, εκτός τη φούστα που σας είπα πριν, που έχουν αυξηθεί διαστάσεις της. Εδώ είναι η μικρή κουκίδα η οποία πια μπορούμε και τη βλέπουμε. Έτσι μπορούμε και επιτυχάνουμε καλύτερη και πιο ασφαλή και πιο ακριβή εμφύτευση. Ακριβώς το όριο του αορτικού δαχτυλίου. Αυτή είναι η μελέτη με την οποία η Accurate 2 πήρε το CE Mark. Ήταν μια μελέτη που θέλαμε να δούμε τη θνητότητα στις 30 μέρες, τη συνολική θνητότητα. Ήταν μια σχετικά αντιπροσωπευτική μελέτη ως προς την ηλικία και ως προς το STS score, ως προς το Logistic Euroscore. Ήταν περισσότερες οι γυναίκες ως προς το πόσοι από τους ασθενείς είχαν πριν μπλοκ δεξιού σκέλους και πόσοι είχαν κάποια άλλη παραλλαγή στο καρδιογράφημά τους. Εδώ είναι τα δημογραφικά τους, σε πόσους χρησιμοποιήθηκε η μεγάλη, η μικρή, η μεσαία βαλβίδα, σε πόσους έγινε προδιαστολή, σε πόσους μεταδιαστολή. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η Accurate και η προηγούμενη, αλλά και η Accurate Neo, απαραίτητη προϋπόθεση έχει την προδιαστολή, γιατί όπως είπαμε είναι μια βαλβίδα με χαμηλή ακτινική δύναμη, γι' αυτό κιόλας έχουμε μικρότερα ποσοστά βηματοδοτήσεως, ίσως τα μικρότερα ποσοστά από όλες τις άλλες βαλβίδες. Εδώ είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τελειώνοντας, θα ανακεφαλαιώσουμε ποια είναι τα σύν αυτής της βαλβίδας σε σχέση με την προηγούμενη. Μειώνουμε κατά πολύ τις παραβαλβιδικές διαφυγές, αυξάνουμε την ακρίβεια της εμφύτευσης με τη νέα εμφανή κουκίδα. Διατηρείται το πλεονέκτημα του χαμηλού ποσοστού εμφύτευσης μεταδοτών, ίσως το μικρότερο, όπως είπαμε, όπως αυτό φαίνεται από τις μελέτες.
Επίσης, συνεχίζει να είναι κατάλληλη για εμφύτευση σε οριζόντιες αορτές λόγω του ευέλικτου delivery system. Θα πρέπει πάντα βέβαια να μην ξεχνάμε ότι ακόμα δεν έχουμε ένδειξη για τις δίπτυχες αορτικές βαλβίδες, για τις πολύ ασβεστωμένες βαλβίδες, γιατί όπως είπαμε, έχει χαμηλή ακτινική δύναμη και μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε μετά μεταδιαστολή. Εδώ είναι μια εικόνα από το αιμοδυναμικό μας, μαζί με την ομάδα εμφύτευσης TAVI. Και εδώ είχαμε την ευχαρίστηση να είμαστε το πρώτο νοσοκομείο, δημόσιο νοσοκομείο, στο οποίο εμφυτεύθηκε Accurate Neo 2 το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κατσιμακλή, για την παρουσίαση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι όσον αφορά την εμπειρία σας μέχρι τώρα με την βαλβίδα την Accurate Neo 2. Είναι μια αυτοεκτισόμενη βαλβίδα, έχει προτερήματα, έχει και κάποια μειονεκτήματα, δεν υπάρχει τέλεια βαλβίδα μέχρι στιγμής. Εσείς πιστεύετε ότι η βαλβίδα αυτή έλυσε τα προβλήματα τα οποία είχε με την προηγούμενη και ποια είναι η δική σας προσωπική εμπειρία μέχρι τώρα από την χρήση της βαλβίδας αυτής? Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαστροποστόπουλε. Η βαλβίδα αυτή ήρθε σίγουρα για να βελτιώσει την προηγούμενη βαλβίδα. Πιστεύω ότι η προσπάθεια που έγινε από την εταιρεία έχει δείξει αποτελέσματα. Δηλαδή, έχουμε μικρότερες παραβαλβητικές διαφυγές και έχουμε λιγότερες μεταδιαστολές. Πολύ συχνά χρειαζόταν να κάνουμε στην Accurate Neo, στην προηγούμενη δηλαδή βαλβίδα, λόγω της χαμηλής ακτινικής δύναμης, μεταδιαστολή. Σίγουρα ήταν μεγαλύτερη, περισσότερη ώρα, περισσότερο σκιαγραφικό, περισσότερες αγκιογραφίες. Δεν είχαμε βέβαια επεισόδια οξείας νεφρικής ανεπάρκειας, αλλά είχαμε όμως σίγουρα μια επιβάρυνση νεφρική περισσότερη ώρα μέσα στο αιμοδυναμικό. Ηλικιωμένοι ασθενείς, σίγουρα υπήρχε μια επιβάρυνση. Βλέπουμε ότι με τη χρήση αυτής της βαλβίδας έχουμε λιγότερες παραβαλβητικές διαφυγές και έχουμε πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια στην εμφύτευση. Πράγματι, ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα που είχε, νομίζουμε εμείς, από την εμπειρία μας, η Accurate, ως προς την εμφύτευση, η προηγούμενη γενεά, γιατί πραγματικά τα dots, οι κουκίδες, για να μπορέσουμε να ευθυγραμμίσουμε τη βαλβίδα στον αορτικό δαχτύλιο, δεν μπορούσαμε να τα δούμε. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ ευκρινές και μπορούμε να κάνουμε μια πολύ καλύτερη εμφύτευση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια άλλη ερώτηση, οπότε μπορούμε να περάσουμε και στον επόμενο ομιλητή.